Ο κορονοϊός ξέρει να περνά. Τα νέα μέτρα και τον περιορισμό της πανδημίας κορονοϊού ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί της Τρίτης. Η χώρα χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες. Η πρώτη που ονομάζεται ζώνη επιτήρησης περιλαμβάνει τις μέχρι σήμερα πράσινες και κίτρινες περιοχές. Και η δεύτερη που ονομάζεται ζώνη αυξημένου κινδύνου, τις πορτοκαλί και κόκκινες. Χρήση μάσκας παντού, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 12 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Εφαρμογή τηλεεργασίας 50% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και πλήρη τηλεεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Όχι συναθρήσεις και βέβαια πάντα αποστάσεις και προσωπική υγιεινή. Στη ζώνη αυξημένου κινδύνου εντάσσονται περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονται όχι μόνο στο κόκκινο, αλλά και στο πορτοκαλί. Δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα, αλλά και η Αττική από την επόμενη εβδομάδα. Ειδικά εκεί, στις προηγούμενες ρυθμίσεις προστίθενται και ακόλουθες. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης, πλην της κατοίκων διανομής φαγητού και της παραλαβής από το κατάστημα. Το ίδιο θα ισχύει και για τους χώρους ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Μπαρ, καφέ, κινηματογράφη, μουσεία και θέατρα, όπως και κλειστά γυμναστήρια. Σε αντίθεση με την άνοιξη, ωστόσο, δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νόμου. Ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και τόνισε ότι σκοπός αυτών των μέτρων είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών, του συστήματος υγείας και το Δεκέμβριο να έχουμε ομαλότερη κοινωνική ζωή και μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά των Χριστουγέννων και των εορτών. Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα. Τώρα, πριν λυγίσουν οι μονάδες εντατικής από το βάρος ζώων που κινδυνεύουν. Τώρα, που έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού και εχνηλάτησης των κρουσμάτων. Τώρα, που ξέρουμε ότι όταν λαμβάνουμε γρήγορα και στοχευμένα μέτρα. Αυτά αποδίδουν. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες σε συστράτευση στη μάχη με τον κορονοϊό και ύψωσε εκ νέου ασπίδα προστασίας στην επιστημονική κοινότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να αφήσουμε τους επιστήμονες έξω από κάθε αντιπαράθεση. Γιατί αν αμφισβητήσουμε την επάρκειά τους, ή ακόμα χειρότερα, αρχίζουμε να τους κατηγορούμε ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια, τότε πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε όλοι. Αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ειδικούς. Θα υπακούσουμε πιο εύκολα στα κελεύσματα των εύκολων και απλοϊκών συνθημάτων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους λίγους ψεκασμένους, αλλά και σε εκείνους που δικαιολογημένα είναι κουρασμένοι από αυτήν την πολύμηνη περιπέτεια. Παράλληλα με τα νέα περιοριστικά μέτρα, η κυβέρνηση προχώρησε και σε νέο πρόγραμμα στήριξης όσων πλήττονται, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.